Θα πάμε στο Δήμο από Κόρωνα, ένας Δήμος ο οποίος δείχνει το δρόμο στο κομμάτι, στο μέτωπο της φροντίδας των αδέσποτων. Θα πάμε στον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη, τον Αντιδήμαρχο στον από Κόρωνα, τον καλησπερίσω. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρουσιάσαμε κάποιες εικόνες εκεί σε περιοχή των Χανίων με τον δολοφονημένο σκυλάκο. Την ίδια ώρα εσείς τι κάνετε? Έχετε ένα σχεδιασμό που έχει ένα επίκεντρο, τα αδέσποτα. Σαφώς, ναι. Υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στο Δήμο μας. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, κατοίκων δημοτών δηλαδή της περιοχής, και σε συνεργασία με ιδιωτικά κτηνιατρία και με τους εθελοντές κτηνιάτρους πραγματοποιούμε στη δομή που έχουμε δημιουργήσει στο Δήμο, στο Δημοτικό Κτηνιατρίο, διενεργούμε σειρά στηρώσεων. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος, υπάρχει μια πάρα πολύ ζεστή ανταπόκριση. Δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, φαινόμενα τώρα αδέσποτων ζώων, συντροφιάς, εκτός από γάτες, τις οποίες και εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ επισταμένα για να προσπαθούμε να βρίσκουμε και εκεί ανάδοχες οικογένειες. Έχουμε προβεί σε πάρα πολλές υιοθεσίες ζώων και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο σε σχέση με παλαιότερα. Οπότε από τη μία, Δήμαρχε, πάμε να διαμορφώσουμε τη σωστή κουλτούρα. Από την άλλη, πάμε να μειώσουμε, και το έχετε καταφέρει στο μέγιστο βαθμό, τον αριθμό των αδέσποτων ζώων. Και από την άλλη, πάμε να τρέξουμε και τις υιοθεσίες, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος δεν έχει καταφύγιο. Έχει μεν δημοτικό κτηνιατρίο που μπορεί ένα περιορισμένο αριθμό ζώων να φιλοξενεί για κάποιο διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε επικεντρωθεί, έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και κίνητρα προς τους δημότες να μπορούν να υιοθετήσουν ένα ζώο, οικονομικά κίνητρα εννοώ. Και δόξα τω Θεώ ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό και έτσι δεν έχουμε δομές με πολλά ζώα, γιατί δεν υπάρχει καμία εβδομάδα που να μην προβούμε σε υιοθεσίες, να βρίσκουμε ανάδοχες οικογένειες και να δίνουμε τα ζώα, ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με το να βρίσκονται στον δρόμο και να δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα που, όπως περιγράψατε το προηγούμενο περιστατικό. Κάποιες πρωτοβουλίες σε σχολικές μονάδες έχουν προγραμματιστεί μήπως? Πέρσι είχε γίνει μια πρωτοβουλία, μια ενημέρωση σε σχολικές μονάδες. Μάλιστα έχουμε καλέσει και σχολεία στη δομή τη δικιά μας και έχουν παρακολουθήσει επί το έργο τους εθελοντές κτηνιάτρους. Ναι. Έχουν γίνει σεμινάρια στα παιδιά, το σχετικό σεμινάριο εκπαίδευσης, δηλαδή το διαπαιδαγώγησης στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα ζώα, τη σημασία που έχουν. Εξηγούν ότι τα σκυλιά είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Και γενικότερα ενημερώνουμε από πολύ μικρές ηλικίες τα παιδιά, ώστε μεγαλώνοντας να έχουν αποκτήσει την παιδεία που χρειάζεται και τη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.